Είστε συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύριο 90,8. Ακούτε την εκπομπή Λακωνίζεν στο μικρόφωνο Γιώργο Παπαδόπουλος ακριβώ δίπλα μου κυρίε και κύριοι, καλεσμένο σήμερα, φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο ζωντανά, ο πρόεδρο τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδική, ο κύριο Γιώργο Πασαλή, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ σήμερα και τη χαρά, αγαπητέ κύριε Πασαλή. Καλή σα καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στους φίλους και φίλες ακροάτριες του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Πολυγύρου. Γιώργο, είναι χαρά δική μου να mm -hmm. είμαι εδώ σήμερα και θέλω να πιστεύω θα μιλάμε στον ελληνικό βέβαια για να είμαστε πιο άνετοι, γιατί και παλιέ συνεργάτε και περάσαμε αρκετά μαζί. Οπότε μου δίνεται η δυνατότητα έτσι να μιλάμε πιο άνετα. Ήμασταν, και... όχι, θα πρέπει να πούμε είμαστε ότι ήμασταν και συνάδελφοι. Ακριβώ. Δουλεύαμε και στην ίδια εφημερίδα και στο σταθμό των τηλεοπτικών και σε ραδιόφωνο δεν θυμάμαι, αλλά μάλλον Τέλο Λοιπόν, σήμερα τέλο πάντων έχει άλλη θέση. Εγώ παρέμεινα εδώ που ήμουν, έτσι δεν είναι η δουλειά μα, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ε, αν άκουσε βεβαίω στην αρχή την εισαγωγή μου, δηλαδή το θέμα τη ημέρα είναι εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία. Άλλοι λένε 25 του Γενάρη, άλλοι λένε αρχέ Μαρτίου, αλλά τέλο πάντων ουδή βγήκε να πει ότι δεν θα έχουμε εκλογέ τέλο πάντων. Μάλλον το θέμα θα πάει για εκλογέ. Να τα αφήσουμε όμω αυτό στην άκρη, δεν μα αφορά εσεί ό,τι και να κάνετε, σαν να εννοώ πάντα, ό,τι και να γίνει, εσεί θα συνεχίσετε το έργο σα με το διοικητικό σα συμβούλιο. Ε, να πάμε όμω να αρχίσουμε κάποια θέματα που ήθελα να συζητήσουμε. Εν πρώτη, η αναπτυξιακή εταιρεία, τη γνωρίζουμε όλοι, είναι πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο. Έχει προσφέρει αρκετά στον νομό Χαλκιδική, όπω και πολλέ άλλε ίσω αναπτυξιακέ εταιρείε όλη τη χώρα. Ε, τελευταία όμω η αναπτυξιακή αρχίζει να, ίσως, να ρετάρει λίγο τα τελευταία χρόνια. Θα μου πει, έφταξε η κρίση. Ε, έφταξε κάτι άλλο. ίσως η διοίκηση, δεν το γνωρίζω, αυτά θέλω να πούμε. Λίγο σταμάτησαν, οι, σταμάτησαν να δίνει χρήμα, να γίνονται έργα την αναπτυξιακή εταιρεία. Τι γίνεται, γιατί έγινε αυτό εν πρώτη και δευτέρης τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα με την αναπτυξιακή. Εγώ ο θα έλεγα ότι υπάρχει μια mm. κακή πληροφόρηση. Mm. Μπορεί να είναι παλιά η αναπτυξιακή εταιρεία Χαλκιδικής. Ε, πέρασαν μεγάλη δυνατά στελέχη από την εταιρεία όπω mm. ήταν ο ζωγράφο σημερινό Δήμαρχο Πολυγύρου ναι. Ναι. και προενωμάρχη, ο Βασίλη Βασιλάκης προενωμάρχη mm. και δήμαρχος ο πρόγειο. πέρασαν, νίκος, ο νίκο, πέρασαν, αντι, ακριβώς, αντι, πέρασαν ε, 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 στην προηγούμενη βέβαια τετραετία ήταν ο Δημήτρης Ομίτσιου, πρόεδρος ναι. στην Αναπτυξιακή Εταιρεία και εδώ και έξι μήνες είμαι εγώ μετά από εκλογή των ε, μετόχων και επιλογή των μετόχων και μπορώ να πω ότι είμαι στην ευχάριστη θέση να του ευχαριστήσω δημόσια γιατί ε, το 100% των μετόχων προτίμησε να είμαι εγώ στην Αναπτυξιακή Εταιρεία και αυτό μου δίνει και περισσότερε υποχρεώσει και σίγουρα το βλέπω με διαφορετικό μάτι. Και ευθύνε. Και ευθύνε. Ναι. Εκείνο όμω που θα πρέπει να ξέρει ο κόσμο και θα πρέπει να το μάθει και αυτό το έχω ως πρόγραμμα ε, μέσα στο 2015. Mm -hmm. Τώρα θα είναι το Μάιο, θα είναι τον Απρίλιο, θα είναι τον Ιούνιο. Να κάνουμε μια παρουσίαση τη αναπτυξιακή εταιρεία Χαλκιδική, να μάθει ο κόσμο τι ακριβώ κάνει αυτή η αναπτυξιακή. Γιατί δεν σου κρύβω mm -hmm. ότι υπάρχει μια εντύπωση στον κόσμο ε, έρα, τι είναι αυτή η εταιρεία, τι έχει τόσο κόσμο εκεί μέσα, τι κάνει, τίποτα δεν κάνει και είναι ε, κάποιοι που έχουν βολευτεί και και και. Ε, βέβαια η από ρίστο, αυτά... Γιώργο, ρίστο ναι. εμπαρόδο, η ρίστο εμπαρόδο. Πριν από λίγε ημέρε φιλοξένησα εδώ τον κύριο Τσάλα, που είναι ο πρόεδρο του κύριου Γιάννη Τσάλα, ο οποίο ναι. είναι ο πρόεδρο του Κιπαμάχ. Έτσι. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: Άκουσε πρόεδρο, να πούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Έμαθα πράγματα. Έμαθα πράγματα που δεν τα γνώριζα. Α πούμε ότι είναι στην περιφέρεια, είναι το πρώτο, σε όλη την περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας, Ελέγχεται να ξέρει, δηλαδή έχει ένα πλήρη φάκελο για το τι έχει κάθε περιοχή τη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Το οποίο το κάνει και πάμε εδώ δίπλα μα, στον πολύ γύρω μα. Λοιπόν, δεν το γνώριζα. Και αυτό που λε είναι πολύ σωστό, γιατί πολλοί κόσμο δεν γνωρίζει τι γίνεται. Εδώ, ε, εδώ δεν ξέρουν πολλά πράγματα για την αναπτυξιακή. Είναι ευκαιρία να δώσουμε μία πρώτη γεύση mm -hmm. Το τι κάνει και το τι έχει κάνει η αναπτυξιακή εταιρεία και πού βρίσκεται σήμερα. Ε, ειλικρινά από τις πρώτες μέρες που ανέλαβα ως πρόεδρος υπήρξαν οι, οι σιρήνες γύρω γύρω ναι, ναι. και τι έχει τόσο κόσμο και διώξ ναι, ναι. τους κάνε φτιάξε να είναι. Λοιπόν ειλικρινά μετά από έξι μήνες που είμαι σε αυτή την εταιρεία έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα προσωπικό όχι απλά εξειδικευμένο όλοι είναι πτυχιούχοι και είναι παιδιά τα οποία και βράδυ να χρειαστεί κάθονται για να δουλέψουν γιατί πρέπει οπωσδήποτε με τα προγράμματα που έχουμε να βγει η δουλειά. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιο να πει, Όχι, με ένα το ωράριό μου είναι αυτό, τελείωσε, φεύγω είμαι. και τελείωσε. Ε, βρήκα, α πούμε, μια τέτοια ανταπόκριση από τα παιδιά που εργάζονται εκεί που εγώ προσωπικά του ευχαριστώ από την καρδιά μου, γιατί πραγματικά δίνουν μια νότα αισιοδοξία και προσπαθούν με όλε του τι δυνάμει να ανταπεξέλθουμε στι δύσκολε οικονομικέ συνθήκε που υπάρχουν σήμερα. Επειδή όμω mm. αναφερθήκατε. Να κάνουμε έτσι μία απλή mm. αναφορά σε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω ο κόσμο και δεν τα ήξερα κι εγώ. Για να λέω την αλήθεια, <laughs> εδώ πριν πριν εμπλεκτώ, mm. δεν τα ήξερα mm. mm. κι εγώ. Από μέσα μαθαίνει πάντα. Mm. Πριν λίγε μέρε, έγινε η παράδοση και παραλαβή του πολιτιστικού κέντρου τη Τρίγλιας mm. ένα κόσμημα στο Δήμο τη Προπονδία. Το οποίο πραγματικά είναι ένα στολίδι. Καλό ήταν κάποια στιγμή, αν το επισκεφτείτε, να δείτε γιατί mm -hmm. ακριβώ μιλάμε. Υπάρχει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που γίνονται πολιτιστικό κέντρο στην Όλυνθα. Υπάρχει πολιτιστικό κέντρο στην Ορμήλια. Mm -hmm. Αυτά είναι σε, είναι σε εξέλιξη. Πολιτιστικό κέντρο Φόκια. Πολιτιστικό κέντρο του Στρατώνη. Γίνονται αναπλάσει στην Ορμήλια. Ανέγερση βρεφονιπιακού σταθμού στο Νέο Μαρμαρά. Mm -hmm. Αυτά είναι έργα της Ανέτχα. Αυτά είναι έργα που κάνει η Ανέτχα. Αυτά που κάνει και αυτά μιλάμε για δημόσια. Δεν μιλάμε. Πλέον μετά μπαίνουμε σε, ιδιωτι... σε έργα ιδιωτών. Πάμε. Δεν σε λίγο ας... ξεκινάει ας... ο εξυγχρονισμό του κλειστού γυμναστηρίου του Πολυγύρου. Να, ναι. Συμπτωματικά είχαμε και συζήτηση χθε εδώ με την κυρία Κυριακού. Απλά ζήτησα να το καθυστερήσουμε λίγο. Επειδή ναι. γίνονται οι αγώνε, ώστε. Ήταν με την... Σας είπα με την κυρία Κυριακού, δεν Το ξεκινάει το... Ωραία. Ο εξυγχρονισμό. Ναι. Λαογραφικό μουσείο στη Νικήτη. Ναι. Μουσείο Παρθενώνα Να στον Μαρμαρά Στο του Παρθενώνα. Ναι. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ναι. έχουμε για την τουριστική προβολή τη Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδική, όπω και προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικέ εκδηλώσει. Και πάμε μετά στη δημιουργία θεματικού πάρκου Βοτανικό κήπος στην Ολυμπιάδα. Δημιουργία νηπιακού σταθμού στη Σάρτη. Ε, πράγματα τα οποία δεν τα ήξερε κανένα. και πιστεύω ότι. Πε μου κάτι, αυτά ποιος τα, τα χρηματοδοτεί ανέτυχα τώρα, έτσι. Βέβαια. Ωραία, ποιο αυτά... τα χειρίζεται όλα αυτά, δηλαδή τα πολιτιστικά κέντρα και οι Δήμοι. Εσεί τα παραδίδετε στου Δήμου, α πούμε, η ανέτυχα. Εμεί κάνουμε την επίβλεψη. Μάλιστα. Εμεί κάνουμε την επίβλεψη. Yeah. Εμείς πληρώνουμε mm -hmm. από πώ μα τα δίνει το Υπουργείο. Και εμεί έχουμε όλο τον έλεγχο μέχρι την τελική παράδοση του κτηρίου. Το κτηρίου. Μη... Του έργου, Αναλαμβάνει το έργο. Yeah. Αναλαμβάνει ο εργολάβο. Με τι προδιαγραφέ που ζητάει η αναπτυξιακή και στο τέλο, φτάνουμε να παίρνει το κλειδί στο χέρι που λέμε, ο, ο Δήμα, Ο, ο, δήμος. ο κάθε Δήμο και να γίνονται αυτά τα έργα. Υπάρχει τώρα, θα γίνει ένα, έχει γίνει ο εξυγχρονισμό του γηπέδου mm -hmm. τη Τρίγλιας Ναι, mm -hmm. Έχει γίνει ο εξυγχρονισμό mm -hmm. του γηπέδου τη Τρίγλιας mm -hmm. Τώρα γίνεται, ξεκινάει ο εξυγχρονισμό του γηπέδου των Καλυβών από την Ένωση, για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καλκιδικής σε ένα έργο το οποίο το χρόνια τα ακούγαμε γιατί mm. είχα μπλέξει και με την Ένωση και με τα ποδοσφαιρικά επιτέλους αυτό θα γίνει πραγματικότητα και όπως είπα και το πολιτιστικό κέντρο της Τρίλιας το οποίο παραδόθηκε ήδη mm. αυτά είναι κάποια έργα τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και τελειώνουν κιόλα. Mm. αλλά εκτός αυτού έχουμε Πάρα πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη όσον αφορά ιδιώτε, είτε μεταποιήσει. Ε... Εδώ θέλω να πάμε τώρα. Ναι. Γιατί <coughs> εκτό από αυτά, αυτά δεν τα γνώριζα πραγματικά. Και πολύ αυτά καλά, δεν τα ξέρει πολλοί Μα Δεν τα ξέρει πολλοί γιατί, γιατί δεν είναι ενημερώ... η παρουσίαση mm. τη αναπτυξιακή. Αυτά με ένα βίντεο, με, με φωτογραφίε θα τα mm. παρακολουθήσουν. <σοπίου> και δεν λοιπόν. θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή να ενημερωθεί πλέον ο κόσμο <σοπίου> το τι ακριβώ γίνεται σε αυτή την εταιρεία. <σοπίου> θα πρέπει οπωσδήποτε <σοπίου> να κάνετε μια συνέντευξη τύπου, να οργανώσετε μια συνέντευξη τύπου, σα-ίσα για να. Αυτό το έχουμε <σοπίου> στο πρόγραμμα και θα το κάνουμε μέσα στο 15 οπωσδήποτε. Ωραία Θέλω τώρα να πάμε στου ιδιώτε. Πολλά... Το leader, α πούμε. Γιατί έχω δει πολλά έργα leader. Έτσι, και ένα άλλο που ήθελα να πούμε είναι για τον καλυβόν, το από το κέντρο. Το... το τα, αυτά. Νομίζω η Ανέτχα δεν το έχει κάνει αυτό. Μπράβο. Μου. Σωστό. Ναι, ωραία. Αυτό γιατί είναι ρήπιο, Όμω, και το βλέπω και στα Και εμεί στα και πιστεύω ότι τώρα σε συνεννόηση με επαγγελματίε, με το Δήμο, γιατί αυτό νίκησε στο Δήμο, mm -hmm. να γίνει μία ανακαίνιση. Είναι κατασκευή τη ανέργεια ναι, χρήματο και ναι. το παραβόσκω στο Δήμο. Μπράβο, Ωραία. Να γίνει μία ανακαίνιση μέσα και να επιτέλου να αξιοποιηθεί αυτό ο χώρο, γιατί είτε θα, έχουν, θα μπορούν οι παραγωγοί. Να παρουσιάζουν, να κάνουν κάποιε εκθέσει εκεί ή οτιδήποτε άλλε εκδηλώσει μπορούν να γίνουν μέσα εκεί. Απλά χρειάζεται μια ανακοίνωση η οποία πιστεύω ανακινηση η οποια πιστευω οτι θα γίνει. Και οργάνωσε και λίγο έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στου ιδιώτε. Αυτά Είναι αξιολογότατα τα έργα, τα οποία μάλλον θα παραδοθούν για όσου μα ακούνε τώρα και ενδιαφέρονται γι' αυτά. Θα παραδοθούν μάλλον το 2015, τέλο του 2015, μέσα του 2015. Ε, το Υπουργείο μα λέει ότι μέχρι το 15 Α. Σεπτεμβρίου του 2015 πρέπει να τελειώσει το πρόγραμμα. Υπάρχει το πρόγραμμα leader, υπάρχει και το πρόγραμμα leader αλληλία. Μισό, λοιπόν. μισό, μισό λεπτό. Για τα έργα αυτά που είπαμε πριν. Για τα... Αυτά πρέπει να. Αυτά μέχρι πότε θα παραδοθούν. Μέχρι τέλο του 2015 πρέπει να έχουν παραδοθεί. Αλλιώ. Αλλιώ, mm. εκτό mm. αν πάρθει παράταση που δεν, Aha, δεν το ξέρουμε αυτό, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχει περίπτωση να τελειώσουν Α, αυτά, γιατί όλα τα τελειώσουν. πράγματα στην Ελλάδα πάνε πολύ θα αργά. Τελειώσουν. Όχι, όχι, θα τελειώσουν. Θα τελειώσουν. Από, τελειώσουν. Από την ώρα, ξέρει Γιώργο, ότι όταν mm. υπάρχει η χρηματοδότηση, Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπου υπάρχουν τα λεφτά, είναι κλειδί. Ακριβώ. Μακάρι. Πάμε τώρα λίγο. Κυκλοφόρησε πολύ το Λίντερ, το οποίο πήγε αρκετά καλά. Ε, δηλαδή, μετά το Leader, γι' αυτό σου είπα εγώ στην αρχή ότι ίσω η Ανέτχα ε, έπεσε λιγάκι. Γιατί με το Λίντερ είχε πάρει τα πανδούλα. Τέλο πάντων, γινόταν η ε, 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 στρωή και ακροή ε, ε, χρημάτων ανάλογα με το που έπρεπε να πέσουν αυτά τα χρήματα κλπ. Αλλά με την οικονομική κρίση και λίγα. αυτά λίγο ψιλοσταμάτισαν. Γι' αυτό σου είπα ότι μήπω δεν λειτουργεί καλά η Ανέτχα. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν. Okay. Okay. Να σου πω κάτι. Γνωρίζω τα παιδιά πάρα πολύ καλά και είναι εξαιρετικά παιδιά όλοι του. Έτσι και ο διευθυντή αλλά και τα άλλα, το προσωπικό που υπάρχει μέσα εκεί. Ε, αλλά όταν σου λέει δεν έχουμε μία. Okay. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, έχουν και τα δίκια του έτσι. Εγώ yeah. δεν θα απολογηθώ βασικά για κανέναν. Ούτε τι έγινε πριν. Εγώ έχω αναλάβει εδώ και 6 μήνε και μπορώ να πω yeah. αυτού του έξι μήνε τι yeah. γίνεται. Γνώριζε και... όμω, γνώριζε όμω, εντάξει 6 μήνε, yeah. συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά φυσικά γνώριζε και τον Μπακ, τη βρήκε. Δεν πήγε και γεια σα και από εδώ αρχίζουμε τα ξεχνάμε όλα. Όχι, όχι, δεν, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό. Μπορώ όμω yeah. να πω ότι σήμερα yeah. είμαι στην ευχάριστη θέση mm -hmm. να πω ότι το προσωπικό έχει πληρωθεί και το μήνα Νοέμβριο. Ναι, yeah, υπήρχε ένα τέτοιο θέμα. Υπήρχε ένα πρόβλημα, υπήρχε, πληρώθηκε και το μήνα Νοέμβριο. Έχουμε δώσει και κάποια από τα προηγούμενα χρεωστούμενα που υπήρχαν. Γιατί όταν πήγα εγώ υπήρχε ένα χρέο αρκετά σημαντικό. Και βλέπω όμω ότι σήμερα με την οργάνωση που γίνεται και υπάρχει, αρχίζουμε να μπαίνουμε σε ένα καλό δρόμο. Είτε μέσω των προγραμμάτων, είτε με άλλε δράσει τι οποίε έχουμε ξεκινήσει. Γιατί κακά τα ψέματα. Εάν περιμένει μια αναπτυξιακή εταιρεία μόνο από προγράμματα να επιβιώσει, δύσκολα θα επιβιώσει. Ναι. Πρέπει να βγει στην αγορά. Εμεί Κάναμε μια προσπάθεια και ξεκινήσαμε, ήδη έχουμε μπει στην σύμπραξη της περιφέρειας που ξεκινάει μέσα στο 2015, την πήρε το έργο αυτό, ένα μεγάλο έργο, τριών εκατομμυρίων περίπου 800.000, το πήρε η περιφέρεια και είναι όλες οι αναπτυξιακές εταιρείε της κεντρικής Μακεδονίας, είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, είναι η Ένωση Εξαγωγέων, είναι η Βιομήχανη, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, είναι το ΑΤΕΗ και πραγματικά εκεί θα γίνει μια πολύ σωστή δουλειά. Mm -hmm. Και μπήκαμε κι εμεί, σαν αναπτυξιακοί, και με mm -hmm. την εμπειρία που υπάρχει. Και πιστεύω τις ότι. Στι παλαιότερε είναι οι εξαγωγέ. Μπορώ να πω όμω ότι με την ε, βοήθεια των παιδιών, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνεται και δεν το ξέρει, δεν το ξέρει ο κόσμο, έχουμε φτάσει σε σημεία να είμαστε από τις καλύτερες αναπτυξιακές να μην πω οι καλύτεροι αλλά από το τις, μέσα στις 4-5 καλύτερες στην Ελλάδα που έχουμε απορρόφηση έχουμε φτάσει σχεδόν το 92% που σημαίνει αυτό Έχει. ότι μακάρι να ήταν και οι άλλες αναπτυξιακές έτσι για να μπορέσει το πρόγραμμα που βγάζει το Υπουργείο να υλοποιηθεί να, ε, ε, έχουμε... Ωραία. Θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια. Θέλω και για το Λίντερ να μιλήσουμε. Θέλω να δω. Να, να δω. Να, Τέλο πάντων, να μάθει ο κόσμο περισσότερο τι προγράμματα τρέχουν σε εισαγωγικά αυτή την περίοδο. Γιατί πριν που ήμασταν έξω στο σαλόνι, μου είχε πει ότι είναι Εγκιαζόμενα δωμάτια, μου είπε ότι είναι ρέστοραν, ε, ε, μου ε, είπε ε, ότι είναι μεταποιήσει. Μπράβο. Σε... ό,τι λοιπόν, χρειάζεται δηλαδή αυτή τη στιγμή ο νομό Χαλκιδική και επειδή είσαι Χαλκιδικότη και μένει εδώ. Από πότε μένει, από πότε πηγαίνει. Είμαι σαν τη δικιά Λοιπόν, <laughs> ωραία. λοιπόν, ε, τα, νομίζω ότι χρειάζεται να θα τα πούμε όλα αυτά, να κάνουμε ένα διαλυματάκι μουσικό, να μην κουράσουμε και τον κόσμο και επιστρέφουμε. Μείναμε πριν από λίγο σε κάποια έργα τα οποία λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο και μέσα στο, μέχρι το τέλο του 2015 θα έχουν ετοιμαστεί πολιτιστικά κέντρα κλπ. Δηλαδή, κάνετε και λίγο η Ανέτχα, κάνετε και λίγο τον εργολάβο, α πούμε, ναι. των δημοσίων έργων. Έτσι, κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα θέλω να ασχοληθούμε λίγο με του ιδιώτε. Ε, βγαίνουν κάποια καινούργια προγράμματα. Θέλω να δούμε λίγο τι χρηματοδοτήσει, αν θα υπάρξουν και πώ, γιατί ε, τα προηγούμενα χρόνια γινόταν ένα μπάχαλο. Τώρα δεν ξέρω πώ είναι οι νέε διαδικασίε, θα μου τα πει εσύ. Ε, και ποιο μπορεί τέλο πάντων να απευθυνθεί στην αναπτυξιακή, αν ενδιαφέρεται, ξέρω εγώ για roomstoolette λέω τώρα στην τύχη, restaurant ξέρω εγώ, τι άλλο υπάρχει με κλπ. Θέλω να τα πούμε αναλυτικά με απλά λόγια για τον κόσμο που μας ακούει και ίσως ενδιαφέρεται. Λοιπόν, ε, πραγματικά τρέχουν οι προγράμματα mm -hmm. χρηματοδοτήσεις υπάρχουν για να μην κρυβόμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι περίπου τη τάξη των 2 εκατομμυρίων ευρώ ε, ήδη γίνεται ο έλεγχος και η προεπιλογή από το, τα παιδιά που δουλεύουν εκεί υπήρξαν 45 φάκελοι mm -hmm. και αυτό είναι το λίτρε αλληλείας. Γίνεται πλέον η επιλογή θα ζητηθούν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία από αυτούς που έχουν, που θα επιλέγουν και ξεκινάει η διαδικασία γιατί τα λεφτά αυτά υπάρχουν. Δεν είναι ε, θα δούμε και θα έρθουν και θα κάνουν. Επειδή όμως... Αυτό κοίταξε να δει τώρα. Για αυτά τα χρόνια, όπω το λε, Γιώργο, ναι. τα λεφτά υπάρχουν, είδηση. Να είναι είδηση. Είναι εκταμίευση. Δηλαδή, πού υπάρχουν αυτά τα λεφτά, στα χαρτιά, Έχουν... Γιατί Μην έχει εμπιστοσύνη στα χαρτιά. Όχι, και... όχι, δεν υπάρχουν, ναι. χαρτιά, δεν υπάρχουν χαρτιά. Πού είναι τα χρήματα αυτά. Αυτά τα χρήματα βασικά είναι χρήματα τη ΕΟΚ. Ναι. Και από τη στιγμή που είναι χρήματα τη ΕΟΚ, ο ΕΟΥ... επιβλέπον και αυτό που τα παρακολουθεί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Ναι. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Μπορώ να πω όμως κάποια νούμερα έτσι για λίγο ναι, για να ναι, να... αναπτυξιακή. Στην τρέχουσα mm -hmm. προγραμματική περίοδο που έγινε το 7 με το 13, υλοποιεί δύο μεγάλα ξεχωριστά προγράμματα, λίτερ στην περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά τον άξονα 4, λίτερ του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης το ΠΑ και είναι συνολικός προϋπολογισμός 10,4 εκατομμύρια ευρώ. Και το δεύτερο πρόγραμμα που αφορά τον άξονα 4, leader alia του επιχειρησιακού προγράμματο αλληλεία ΕΠΑΛ, συνολικού προπολογισμού 7,4 εκατομμύρια. 17 το συνολικό ναι, πόσο είναι. ποσό είναι ναι. 17,8 εκατομμύρια. Κοντά στα 18 εκατομμύρια, λοιπόν. Ευρώ. Η αναπτυξιακή το μήνα Σεπτέμβριο βγήκε πρώτη στην Ελλάδα mm -hmm. όσον αφορά τις απορροφήσεις και σαν αναπτυξιακή εταιρεία. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι τρέχει ένα πρόγραμμα με το ποσό που είπα γίνεται η επιλογή και θα ξεκινήσει η διαδικασία ελοποίηση. Με προσπάθειες όμως πολλών ανθρώπων βγάλαμε ένα έκτακτο κονδύλιο 1.800.000. Αυτό ζήτησα εγώ και τα παιδιά όπως το δουλεύουν μέσα εκεί τα πρώτα χρήματα να πάνε σε αυτούς που ήταν επιλαχόντες από το προηγούμενο πρόγραμμα, παρουσίασαν Άριστο φάκελο, αλλά δεν υπήρχαν τα χρήματα. Μεγά δεν υπήρχε χρήματα. χρηματοδότηση. Τώρα όμω που υπάρχει χρηματοδότηση, πλέον ξεκινάνε οι επιλαχώτε και στη συνέχεια θα βγει η προκήρυξη για τα υπόλοιπα χρήματα. Να μπαλωθεί δηλαδή ας πούμε, η, η αδικία που έγινε στους αγρότε. Ακριβώ. Να μην του ξαναβάλει πάλι αυτού του αγρότε, του επιχειρηματίε. Στη, διαδικασία, στη διαδικασία, ξανά σε φακέλων και γράφων και, και, και. Μπαίνουν αυτοί στο πρόγραμμα, δεν. Οι οποίοι άνθρωποι ενεκρίθησαν αυτή τότε, Απλά λόγω απλά δεν, υπήρξε... παρήξε... Μπράβο, δεν υπήρξε δεν το, υπήρξε το χρήμα. Τώρα που όμω πήραμε 1.800.000 που ήταν από το, το, μεγαλύτερο που πήρε αναπηξιακή εταιρεία στην Ελλάδα, μπαίνουν στο πρόγραμμα Μάλιστα. αφού ενημερώθηκαν από την υπεύθυνη την Γεωργία την Καραγιάννη. Όποιο δεν θέλει δεν μπαίνει, αλλά όλοι εξεδήλωσαν ναι. το ενδιαφέρον του. Και, και για τα υπόλοιπα χρήματα θα γίνει προκήρυξη. Προχθέ που ήμουν στην Αθήνα, μίλησα με τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη, τον κύριο Ιατρίδη, και βλέποντα την προσπάθεια που γίνεται από την αναπτυξιακή, ειδικά από το προσωπικό, που προσπαθούν μέρα νύχτα για να μπορέσουμε να ελοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα, μα ενέκρινε άλλε 500.000. Που σημαίνει άλλε 500.000 θα πάνε στον επιχειρηματικό κόσμο εδώ τη Χαρτιδικής. Εμένα εκείνο που με χαροποιεί. Γιατί, κακά τα ψέματα, με την οικονομική κρίση που υπάρχει. Και ακούγοντα αυτά τα νούμερα, κάποιοι θα πούνε τώρα τι λέει αυτό. Mm. Και πού, τα, πού, βρίσκονται και τι κάνουν. Αυτό όμω το ζουν καθημερινά Γιώργο, οι αγρότε. Τώρα μίλησε μίλησες εδώ για 18, 19 εκατομμύρια κοντά, έτσι. Σωστό. Σωστό. Δεν είναι όποιο τα ακούει τώρα, ότι δουλεύουμε κιόλα. Δηλαδή, Σωστό. Έτσι. Εμένα όμω αυτό που με χαροποιεί είναι ότι επιτέλου mm. επιχειρηματίες επιχειρηματίε άρχισαν να δείχνουν το ενδιαφέρον του να προσπαθούν να, να, μπουν σε προγράμματα mm. και πιστεύω ότι ή γίνεται μια, ένα ξεκίνημα να βοηθηθούν επιχειρηματίε να ξεκινήσουν. Γιατί η Χαλκιδική είναι ναι, σωστά αυτό. Και Συμβαίνω. κακά τα ψέματα να γίνουν επενδύσει όμω που θα φέρουν θέσει εργασία, που θα, το χρήμα θα κινηθεί εδώ μέσα σε αυτή την αγορά που λέγεται Χαλκιδική. Mm -hmm. Και βλέπω όμω με χαρά ότι οι επιχειρηματίε τώρα να έχει 45 φακέλου για 2 εκατομμύρια είναι μεγάλη υπόθεση. Που αν του βάλουμε όλου αυτού με τα ποσά, mm. ξεπερνάμε Ξεπερνάνε τα πει, 20 εκατομμύρια. Ξεπερνάμε, ξεπερνάμε, ξεπερνάμε μεγάλα νούμερα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι ήδη φαίνεται στον ορίζοντα ότι κάτι κινείται. Φαίνεται λε ανάπτυξη με λίγα λόγια. Εγώ, το λέμε, βλέπω, έτσι. εγώ βλέπω. Γιατί λέγεται και αναπτυξιακή εταιρεία. Εγώ το βλέπω. Έτσι. Αυτό το νόημα έχει αναπτυξιακή. Να μπορέσει να βοηθήσει τον τόπο σου, τη Χαλκιδική σήμερα να αναπτυχθεί. Και από τη στιγμή που υπάρχουν και οι επιχειρηματίε που άρχισαν και βάζουν το χέρι στην τσέπη, χωρί βέβαια να λέμε ότι δεν θα, ε, δεν θα είναι κάποιοι ευνοημένοι, κάποιοι αφού παρουσιάσουν του φακέλου που πρέπει για να πάρουν αυτή την επιχορήγηση, την επιδότηση, mm -hmm. πιστεύω ότι υπάρχει πλέον ένα καλό κλίμα όσον αφορά τι επιχειρήσει στη Χαλκιδική. Και δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για επενδύσει ε, σε επεξεργασία ελιά που είναι. Θέλω να μου πει μπράβο, αυτό θέλω να μου τώρα ποιε είναι οι επιχειρήσει, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να είναι ενδιαφέρον που μας ακούνε τώρα, ποιε είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να μπουν σε τέτοιου είδου προγράμματα. Λοιπόν, μπορούν να μπουν αυτοί που κάνουν εργοστάσια επεξεργασία ελιά. Η μεταποίηση ελιά. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργηθεί από την αρχή ή σε υφιστάμενη επιχείρηση, ή και τα δύο. Ε, είτε στην, σε αυτή που υπάρχει, είτε σε καινούργια. Μπορεί δηλαδή είναι... να κάνει ένα Ακριβώς. εργοστάσιο μια επέκταση, Ήλιάς, μία... ή μια επέκταση ε, από, μπράβο, από την είμαι, αρχή. μια ε, θα λέγα ανακαίνιση. Ανα... Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορεί να μπει. Το θέμα είναι ότι ε, από, αυτή, από αυτά τα προγράμματα ευνοείται όλο ο κόσμο. Και όλη η χαλκιδικοί. Θέλω να πιστεύω μετά από και κάποιε συζητήσει που κάναμε προχθές με τον ειδικό γραμματέα ότι θα πρέπει. Να ανοίξει όμω λίγο το πρόγραμμα γιατί όταν λέμε ε, leader αλληλεία mm. εννοούμε περιοχέ που είναι στο Δήμο Σιθωνίας, στο Δήμο Αριστοτέλη. Οι υπόλοιποι μπαίνουν στο απλό πρόγραμμα αλληλεία, στο, 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 leader, στο, το leader, στο leader το απλό. Ε, είπαμε να ανοιχθεί αυτό το πρόγραμμα γιατί υπάρχουν και άλλε ορεινέ περιοχέ όπω είναι τα Σίμαντρα, είναι η Κρίνη, είναι mm. το mm. Κασαδρινό και, και οι άλλε περιοχέ που Σκιόνι που έχει. Είναι τόπος καθαρά αλληλείας, η Ιράκια και αρκετές ακόμη περιοχές. Ε, βλέπω όμως ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Ε, ήδη αυτοί που είχαν μπει στο πρόγραμμα το yeah. προηγουμένο, αυτοί στις μέρες πληρώνονται ε, μέσω της ε, τράπεζας, να μην την αναφέρω, δεν χρειάζεται yeah. να αναφέρουμε το όνομα της τράπεζας, πληρώνονται, παίρνουν σειρά η επόμενη, γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε και να πιάσουμε και ένα στόχο που έχει θέσει το Υπουργείο μέχρι τέλο του έτου. Για την απορρόφηση, λέτε. Για την απορρόφηση. Ναι. Και αυτό είναι καλό, γιατί σε πιέζουν και από το Υπουργείο. Εμεί πιέζουμε την τράπεζα. Οι αγρότε περιμένουν, γιατί πιο πολλοί είναι αγρότε, ή μπορεί να κάνει κάποιο ε, δωμάτια δωμάτια. Να δημιουργήσει ή στα εφιστάμενα να, να ή τα κάνει ανακαίνιση. Η ανακαίνιση να δημιουργήσει καινούργια ή να κάνει καμπι ή να κάνει σαχαροπλαστή, ανακαίνιση σαχαροπλαστείων. Είτε... Χωρί εστίαση. Χωρί εστίαση, σκάφο για να κάνει τη... το, το τον περίπλοκο όρο. Βέβαια, υπήρξε ένα επιχειρηματία ο οποίο τον έβγαλαν έξω γιατί ήρθε με 5-6 φακέλου. Μιλάμε για πολλά λεφτά, αλλά. Εγώ δεν το θεωρώ ανάπτυξη αυτό και το έθεσα και στο Υπουργείο κάτι. Δεν θεωρώ ανάπτυξη να έρθει κάποιο εδώ να πάρει όλο το ποσό, δύο εκατομμύρια πόσο είναι, να κάνει πέντε σκάφη τα οποία αύριο μπορεί να τα πουλήσει, δεν ξέρουμε από πού είναι, ούτε θέση εργασία, ούτε τίποτα, και να φύγει και να πει ότι εντάξει, εγώ τώρα είμαι, καλά. είμαι μια χαρά. εγώ θέλω και θα προτιμούσα να είναι χαλκιδικιώτε επιχειρηματίε που ρίχνουν τα λεφτά του εδώ, ξέρω ότι θα έχουν τι θέσει εργασία που θα κάνουν γιατί το θέλουν και οι ίδιοι και βοηθάνε και τον τόπο του. Και βλέπω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Άρα, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε, ξενοδοχειακέ μονάδε, γιατί άλλο τα ενοικιαζόμενα, ξενοδοχειακέ μονάδε, χώροι εστίαση. Uh, διασκέδαση, α πούμε. beach bar λέω. Oh, δεν νομίζω. Ε, δεν έχει. Δεν έχει το έχει πρόγραμμα, το φαντάστηκε. Και από εκεί και πέρα. Ε, εργοστάσια επεξεργασία. Εργοστάσια ελιά. Ε, αυτά μαζί πάνε. τα πίσω όλα μαζί πάνε. Okay. Εξαγου... χρηματοδοτούνται οι εξαγωγέ, βοηθάει η ανέργεια τη δεν έχουμε όχι. αυτή τη στιγμή καμία αυτή με τι εξαγωγέ. Είναι καθαρά ε, mm. επιχειρηματιών με τι συμφωνίε κάνουν με έξω. Mm -hmm. ε, εκείνο που πιστεύω ότι θα έχουμε. Από το 2015, γιατί μπαίνουμε πλέον στα καινούργια προγράμματα. Ναι, ναι, ναι τελείωσε ο χρόνο. Τελείωσε ο χρόνο και μπαίνουμε πλέον στο 2015 21 που περιμένουμε να δούμε ε, τι ποσά. Γιατί ακούγονται πολλά, μεγάλα ποσά. Ε, θα αυξηθούν και τα ποσά για leader και leader αλληλεία. Και πιστεύω ότι πλέον θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα σε πολλοί κόσμο να βλέποντα και μπαίνοντα στην ιστοσελίδα τη αναπτυξιακής να δει τι προγράμματα υπάρχουν και τι χρειάζεται. Το γραφείο μας είναι ανοιχτά. Κάθε μέρα. Όχι, οι άνθρωποι οι εξυπηρετούν πάρα πολύ και το ξέρουν. Ναι. Πραγματικά τα παιδιά είναι κοντά στον επιχειρηματία γιατί δεν μπορεί να λέγεσαι αναπτυξιακή mm. και να έχει τον επιχειρηματία απέναντι. Θα πρέπει ο επιχειρηματία μαζί με την αναπτυξιακή να είναι ένα. Πολύ έχουμε άψογη συνεργασία πολύ με του Δήμου, με του Δημάρχου, είτε καινούριου είτε παλιού. Γιατί εμεί έχουμε και το πρόγραμμα τη μειοκτονία, mm. απεντομώσει, απολυμάσει. Έχουμε κάνει ήδη προγραμματικέ συμβάσει με το Δήμο Σιδονία, με το Δήμο Αριστοτέλη, με το Δήμο Κασάδρα. Τώρα θα κάνουμε με το Δήμο Προποντίδα και έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο Πολυγέρο, με το φίλο μου, το Στέργιο, τον Ζωγράφο. Ε, κάναμε όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμναστήρια, ε, τα πάντα. Και πλέον παίρνουμε στην καινούρια χρονιά ακόμη πιο δυνατά. Έχω έρθει σε επικοινωνία με τις ε, κατασκηνώσεις, με τα κάμπικ, ε, πριν ξεκινήσουν που θα χρειαστεί να, γίνει, να γίνουν αυτέ οι εργασίε, απολυμάνσει, απαιτωμώσει. Η εταιρεία μα διαθέτει το προσωπικό και την τεχνογνωσία, <συσίλωση> ώστε να μπορούμε να μπούμε και εκεί. Γιατί αυτό που είπα πριν, ότι αν περιμένουμε μόνο από τα προγράμματα, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Πώ είναι η επιχορήγηση περίπου, Δεν υπάρχει επιχορήγηση. Για πε με, πε το μου αυτό. Επιχορήγηση δεν υπάρχει. <συσίλω> δεν υπάρχει, πες, πες δεν δεν υπάρχει. Δε. Τα λεφτά είναι από τα προγράμματα. Άλλο λέω, άλλο λέω. Πόσα πρέπει να βάλει, πόσα χρηματοδοτεί η ανέτυχα. Και πόσο... Ο... μπορεί ο... να είναι και 60%. Αυτό λέω. Αυτό ναι, και 60% και 50% ανάλογα το... τα προγράμματα. Είναι αρκετά σημαντικό ποσό και μιλάμε για μεγάλα ποσά. 50 με 60% είναι μιλάμε τα μισά λεφτά μεγάλα. στα δίνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ. Αυτό Ακριβώς. είναι ένα Αλλά υπάρχει έλεγχο. Mm. Δηλαδή... Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί τώρα έτσι, στην Ελλάδα ζούμε, έτσι, και εσύ δεν είσαι τώρα κανένα άνθρωπο που δεν γνωρίζει την πιάτσα, να σα το, το πω έτσι απλά. Λοιπόν, τα γνωρίζει και πολύ καλά. Θυμάσαι τι γινόταν πριν, παλαιότερα. Όχι για την Ανέτα, δεν μιλάω για την Ανέτα, γενικότερα. Γενικά. γενικά. είναι στη φυλακή ήδη, α πούμε. Στα καλακαθούμενα δεν πήγαν αυτοί στη φυλακή, βλέπει τι γινόταν. Και κάτω το τραπέζι κλπ. Πόσο σίγουρο λοιπόν μπορεί να είναι σε επιχειρηματίας. Ο Γιώργος, ο Παπαδόπουλος, ένα επιχειρηματία ο Γιώργο Παπαδόπουλο, έναν του κυρίου Πασαλή. Έτσι. Επειδή ο Πασαλή όμω έχει καλύτερα μέσα κλπ., μπορεί να τα παίρνει πιο εύκολα. Είναι ο Παπαδόπουλο που είναι εξίσου ένα αξιόλογο επιχειρηματία με καλό φάκελο. Ένα μόνο πιο τον ξέρει αυτό, αυτό είναι ο δικό μα, άστρο στην άκρη των άλλων. Λοιπόν, για πε μου γι' αυτό τώρα. Δεν, υπάρχει, πώς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν ε... λέω για τώρα ότι γινόταν, γινόταν, αγαπητέ Γιώργο. Πολλά γινόταν. Yeah, bravo. Πολλά Έτσι. γινόταν. Μην Πρώτα απ' όλα δεν γινόταν γι... έλεγχο. Μην γινόταν, Για να μην ή... κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα και Έτσι. για να Έτσι. μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ε, ε, αυτό το πράγμα έπρεπε να ναι. έχει γίνει πολύ προπολού Να υπάρχει ο έλεγχο και όταν λέμε έλεγχο, έλεγχο ασφιχτικό έλεγχο. Να περνάνε όπω σήμερα θα πάνε οι μηχανικοί δικοί μου να ελέγξουν αν το έργο προχωράει και με τι προδιαγραφέ που ζητάμε εμεί να προχωρήσει. Να περάσει ο έλεγχο από το Υπουργείο στη συνέχεια. Να υπάρξει έλεγχο από την Ευρώπη. Γιατί δεν σε δίνουν τα λεφτά έτσι επειδή είσαι ωραίο και άντε, πάρτε και κάνει ό,τι θέλει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν σφίξει και γι' αυτό πρέπει ο, ο επιχειρηματία <στα> να αισθάνεται. Για μένα καλά, έκαναν και φορέ. Σφιξέ... Έπρεπε να έχει σφίξει από καιρό, έπρεπε να γίνει αυτό. Γι' αυτό <στα> ο επιχειρηματία πρέπει να αισθάνεται πλέον ε, ήσυχο και άνετο όταν θα μπει σε ένα πρόγραμμα. Εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να πω ότι θα βάλω εγώ το φίλο μου τον Γιώργο <στα> <στα> να πάρει ένα πρόγραμμα, να μπει σε ένα πρόγραμμα ή το χρήστο του Τουλάκη τον άλλο. τον απ' έξω. Σπίσω. Περνάνε από έλεγχο. Θα ανέβουν θα στην διάβγεια θα δει ο καθένα τι βαθμολογία έχει και πώ προχωράει. Δηλαδή, θέλει ή δε δεν δε θέλει, ανέτυχα. Έχει ή δεν έχει μέσον, θέλει ή δεν θέλει. Θέλει, δε θέλει. Θα, ή δεν θέλει. Θα γίνει δηλαδή δεν θελει ανετυχα εχει δεν εχει μεσον θελει δεν θελει θελει η θελει θα γινει δηλαδη η δουλεια του επιχειρηματή ή δεν θα γίνει. Ακριβώς. Ανάλογα με τα κριτήρια που έχει. Αξίζει. Έχει ναι, στα... ναι. τα βαθμολογία Έχει τα προσόντα. Έχει Έχει δεν έχει γνωστό. γνωστό. Έχει δεν έχει γνωστό. Ναι, Τελείωσε. Ναι, αυτό τώρα α το αφήσουμε το γνωστό όμω, γιατί το θεωρώ πλέον ότι αυτό έχει. Το θυμάσαι, αν θυμάσαι πριν πολλά χρόνια που γινόταν ο αναπτυξιακό νόμο τότε, εκείνα τα χρόνια, είχαμε δραχμέ φαντάζεσαι. Πόσα χρόνια έχει. Και πήγα στον Αλεξανδρούπο, λέει, έτυχε να πάω σε ρεπορτάζ εκεί πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν, και έβλεπα κάτι τεράστια, μεγάλε εκτάσει περιφραγμένε. Και στη μέση έβλεπα μια πλάκα, τσιμέντο. Και πέντε λαμαρίνε από πάνω. Πιανού είναι αυτό, ρε του τάδε. Τώρα σου μιλάω για Αλεξανδρούπο, τώρα ε, Παραμεθόριο, ξέρει. Λοιπόν, για πολλά δισεκατομμύρια δραχμέ είχαμε τότε. Τι ρίχναν μια πλάκα. Και πήγαιναν στην Αθήνα και πέραναν τόσα εκατομμύρια. όμω χρειαστεί να αλλάξει τα πράγματα. Δισεκατομμύρια. Γιατί όταν θα γίνει ο έλεγχο. Άρτσι και Λουλά. Μαζί σου, συμφωνώ. Συμφωνεί και να Φτάσαμε όμω έστω και καθυστερημένα σήμερα να λέμε ότι αν δεν <laughs> το κάνει όπω πρέπει δεν θα πληρωθεί, δεν θα πάρει τα λεφτά. Όταν θα το κάνει υπάρχουν και όροι που λέει ότι αυτέ τα χρόνια πρέπει να λειτουργήσει. Δεν είναι έκανα κάτι και τελείωσε. Αν δεν λειτουργήσει, τα λεφτά στα ζητάει πίσω η Ευρωπαϊκή δεν μπορεί πλέον να, να ξεφύγει, ούτε να βάλει το γνωστό, ούτε να μπει στο λου και έκανα μία παράγκα και πάρτε τα λεφτά και τελειώσαμε. Αυτά τα θεωρώ mm. περασμένα. Τελείωσαν, τελείωσαν αυτά. αυτά. Να πούμε mm. όμω σε κάτι άλλο. Mm. Η, mm. μου, τι θέλεις, ακούω. η αναπτυξιακή. Έκανε την προηγούμενη έξι του μηνό μία εκδήλωση εδώ στην παλιά νομαρχία, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδική. Το πρόγραμμα ήταν συνάντηση επιχειρηματιών και ανέργων. Mm -hmm. Είχε μια αρκετά σημαντική ε, παρουσία και οι επιχειρηματίες και οι και άνεργοι. Ε, γιατί έχουμε το πρόβλημα, υπάρχουν και η μεγάλη κρίση που υπάρχει, το πρόβλημα των ανέργων. Yeah. Νέα παιδιά με πτυχία, με γλώσσες να μην μπορούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Εκεί πραγματικά εγώ προβληματίστηκα πάρα πολύ. Ε, το πρόγραμμα αυτό λέει συνέργεια στην απασχόληση, για την ε, απασχόληση στη Χαλκιδική, νέε ευκαιρίε απασχόληση στη Χαλκιδική και είναι το αντίδοτο στην κρίση. Καλύπτουμε κάποιε θέσει γύρω στου 130 ανέργων στη Χαλκιδική. Ζήτησα εγώ, γιατί ήταν και ο Γρηγόρο Οτάσιο, πρόεδρο. Πώς... Ναι, ζήτησα να βοηθηθούν παιδιά τα οποία εγώ έβλεπα στα μάτια του την αγωνία. Γιατί όταν σου λέει μια κοπέλα. Τρει γλώσσε μιλάω, έχω πτυχίο, έχω μεταπτυχιακό. Με ενδιαφέρει να γίνω καθαρίστρια, να γίνω καμαριέρα αρκεί να βγάλω ένα μεροκάμα του. Δηλαδή, καταλαβαίνεις το λέμε, τι καταλαβαίνει τι γίνεται. Γι' αυτό, εγώ από την πλευρά μου θεωρώ ότι πρέπει να βοηθηθούν χαλκιδικιώτες επιχειρηματίε εδώ στον τόπο μα, στη χαλκιδική, ώστε αυτοί με την ευαισθησία που έχουν να έχουν ανοίξει θέσει εργασία. Γιατί εδώ παλεύουμε για μία θέση. Όχι για πολλέ. το λέμε πώ θα βρούμε μία θέση. Για να μπορέσει αυτό ο κόσμο, οι νέοι. Γιατί όλα για του νέου γίνονται. <Κι> και αυτοί έχουν το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα. Οι πιο μεγάλοι έκαναν τι έκαναν και την πληρώνει γενικότερα, έτσι, Και οι μεγαλύτεροι γενικώ έκαναν τον κύκλο του. Αλλά δυστυχώ σε κάποια κέρια πώστα αγαπητέ Γιώργο, γνωρίζει πολύ καλά και στα Υπουργεία κλπ. Είναι μεγάλοι άνθρωποι οι ακόμα δεν γνωρίζουν την τεχνολογία. Δηλαδή, πα σε ένα Υπουργείο, μπορεί να πει: Στείλε μου ένα email και δεν ξέρει, γνωρίζει που Ναι, που ξέρει και δύο και τρει γλώσσε. Τα πάντα, Θα σου πει καλά τώρα με δουλεύει, δεν ξέρω να στέλνω email. Ο μικρό. Σε μεγάλου όμω το θεωρούν αυτονόητο ότι δεν ξέρω, ρε παιδιά. Γιατί αν πα σε δημόσιε υπηρεσίε, θα έχει πάει σίγουρα. Αν δει πώ πληκτρολογούν, να σου βρουν το όνομά σου, να κάνει δουλειά σου, είναι, δηλαδή, είναι, δηλαδή, ένα... είναι να κλε. Ενώ πα στο απέναντι στον απέναντι απέναν, κησέ που είναι ένα παλικάρι 25 και 30 χρονών και το πες στα δάχτυλα. Σου μιλάει και σου κάνει και τη δουλειά σου χρόνο. αυτό σημαίνει και παραγωγικότητα κλπ. Και, λοιπά. και μακάρι να γίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι ε, από ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία δουλεύουν με αλλοδαπού, Πού και η παράκληση. Και mm -hmm. η έκκληση στον πρόεδρο των ξενοδόχων ότι θα πρέπει τα παιδιά αυτά που τα βλέπετε εδώ με τόσα πτυχία, με τόσα προσόντα να μπουν σε δουλειέ. Δεν είναι ανάγκη να μου φέρει τον. Δεν έχω ούτε ρατσιστεί με τον Βούλγαρο, τον Ρουμάνο, τον Α, επειδή είναι πιο φτηνό okay. το μεροκάματο. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και αυτά τα παιδιά που είναι μέσα εδώ. Τα οποία έχουν και του φόρου του, έχουν και το οίκα του και το ένα και το άλλο. Πρέπει να τα δούμε γιατί δεν έχουν μεροκάματο. Okay. Είναι καλό για του επιχειρηματίε το εύκολο να πάρουμε απ' έξω και να κάνουμε, αλλά κάποια στιγμή ε, πρέπει να τα δούμε ε, όμω με διαφορετικό μάτι. Ωραία. Πε μου τώρα έτσι για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Πότε μπορούν ε, κάποιοι άνθρωποι που ίσω ενδιαφέρονται, δηλαδή η επίσημη προκήρυξη των ε, θεμάτων αυτών, η εστίαση, τα του λέτα, η εργοστάσια κλπ. Είπε ότι πήρατε κάποια χρήματα σαν ανέφια. Ε, να δώσετε στου παλαιού, να μην του αδικήσετε τέλο πάντων. Λοιπόν, από εδώ και στο εξή. Πότε θα ανοίξει αυτό το πρόγραμμα, Γιατί δεν, μπορούμε να το ανακοινώσουμε και εμεί, βέβαια, αλλά πρέπει να το ξέρουμε. Πότε να περιμένουν οι άνθρωποι να είναι stand-by, α πούμε. Από ήδη, πότε και μετά. Ε, ήδη τελειώνοντα την αξιολόγηση του πρώτου προγράμματο, αυτού που είπαμε περίπου 2 εκατομμύρια, ε, ξεκινάει ε, το δεύτερο. Τα 17 τόσα. Όχι, όχι. Ξεκινάει <χι> το δεύτερο, το οποίο θα είναι για αυτού που είναι οι, ανα... οι επιλαχόντες <χι> και θα γίνει η προκήρυξη για, τους, για τα υπόλοιπα χρήματα. Mm. Συν τα 500 χιλιάρικα mm. που πιστεύω ότι θα τα έχουμε πολύ γρήγορα. Και θα ξέρω, ο κόσμος για να το διαπιστώσει αυτό, καλό είναι να μπαίνει στην ιστοσελίδα της ΑΕΤΚΑ που, που έχει πλήρη ενημέρωση, καθημερινή βάση και να μπορεί, αλλά και τα γραφεία μας και τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μπορεί να έρθουν εκεί να ρωτήσουν, να ενημερωθούν, το προσωπικό είναι στην ε, θέση να εξυπηρετήσει τους πάντες mm. και θέλουμε να έρχονται οι επιχειρηματίες, γιατί αν δεν είμαστε φίλοι με τις επιχειρηματίες, mm. με τους αγρότες, με οποιονδήποτε θέλει να μπει σε έναν ε, πρόγραμμα. Δεν, δεν υπάρχει λόγος δε δεν, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, γιατί εξελίξεις στις πολιτικές τρέχουν. Σε περίπτωση που υπάρξουν εκλογές, θα ρωτήσει κάποιο απλό πολίτη. Σε περίπτωση που υπάρχουν, υπάρξουν εκλογέ, ουδή γνωρίζει, θα το ξέρουμε σε μια εβδομάδα, δύο. Αν αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα, αν όλα αυτά, όλα είναι υποθετικά, η αναπτυξιακή εταιρεία θα επηρεαστεί από την κατάσταση αυτή. Εγώ δεν βλέπω η να Δηλαδή, η εκταμείευση των χρημάτων δεν θα γίνει. Δεν βλέπω να επηρεάζεται. Δεν υπάρχει θέμα να επηρεαστεί. Γιατί αυτά είναι προγράμματα τη Ευρώπη. Τι θα πούμε, θα πούμε ότι σταματάμε την χρηματοδότηση αφού είναι χρήματα της Ευρώπης και έρχονται στο Υπουργείο είτε αυτός που είναι σήμερα υπουργό, είτε αυτός που θα είναι αύριο υπουργό, θέλει δεν θέλει, θα πρέπει να υλοποιήσει αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, πήραμε τα λεφτά και τα ξαναδώσουμε πάλι πίσω. Για άλλη μια φορά θα μα πούνε ότι δεν είστε άξιοι, ούτε yeah. αυτά τα λεφτά yeah. που σα δίνουμε να τα εκμεταλλευτείτε. Μήπω χρησιμοποιηθούν πουθενά αλλού αυτοί οι χώροι στο μέλλον. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δηλαδή, Είναι υπάρχει υπάρχει. για συγκεκριμένου σκοπού. Δηλαδή, και είτε αυτός ο σκοπός, ή Ακριβώς, δώστε, δώστε τα παίρνει αυτό ο σκοπό, ή πίσω τα παίρνουν πίσω. Δεν υπάρχει. Τα πήρα να τα πάω στο Υπουργείο Παιδεία ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει Γιατί τίποια. αυτά γινόταν για να μπω να φύγουν τρύπε. δεν τα πράγματα ναι, 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 για ναι. να Το καταλαβαίνω. Τρίπες. Και έτσι γινόταν. Ναι, έτσι γινόταν. Ά, μπράβα, 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 Όχι, δεν υπάρχει λες. καμία περίπτωση. Ωραίτατα. Είναι θέματα τα οποία είναι ξεκαθαρισμένα. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, μου χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Μετά από πολύ καιρό, μετά από πολλά χρόνια. Yeah. Λοιπόν, καλή δύναμη στο έργο σου, σε εσένα και στα παιδιά προσωπικά που δουλεύουν εκεί μέσα. Που είναι αξιολογότατοι οι άνθρωποι όλοι εκεί. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να να κινηθεί τόσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να περιμένει και κύριο ο νομό Χαλκιδική δεν μπορεί να περιμένει. Ακριβώ. Και υπάρχουν αξιολογότατοι επιχειρηματίε και άνθρωποι στο νομό Χαλκιδική που πραγματικά ενδιαφέρονται και δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτά τα λαμόγια που παίρνανε δισεκατομμύρια και κάνανε σε παραμεθόριου και ρίχνανε μια, μια, πλάκα με δύο λαμαρίνε. Οι άνθρωποι αυτοί που έχω δει, γιατί έχω δει πολλά έργα leader, δουλεύουν ακόμη και σήμερα, βγάζουν με και προσφέρουν αξιολογότατε υπηρεσίε. Και μπορεί να πα να του δει και εσύ και να δει πώ είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίε, οι οποίοι του βοηθήσατε τότε. Γιώργο, Καλά εγώ κάνεις. να σε ευχαριστήσω που με κάλεσε σήμερα εδώ. Είμαι στη διάθεσή σου. Ωραία. Οποτεδήποτε, εγώ να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά το προσωπικό τη Αναπτυξιακή Εταιρεία. Που πραγματικά τα παιδιά δίνουν το καλύτερο του εαυτό και α κάποιοι του έχουν παρεξηγήσει. Δεν με απασχολεί αυτό. Α έρθουν να δουν τι κάνουν τα παιδιά και μετά θα βγάλουν τα συμπεράσματά του. Λίγο με ενδιαφέρει τι λένε έξω. Ε, πιστεύω ότι η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αυτό πέντε μήνες, έξι μήνες, συνεχίζεται και συνεχίζεται σε εντατικούς ρυθμούς, ώστε να είμαστε συνεχώς στις πρώτες θέσεις απορρόφησης των κονδυλίων για να βοηθήσουμε τους χαλκιδικιώτες και την οικονομία της χαλκιδικής. Να ευχηθώ σε εσά χρόνια πολλά, καλή χρονιά, σε όλο τον κόσμο υγεία και πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να σε ευχαριστώ πολύ. Καλέ γιορτέ να έχει. Κυρίε και κύριοι, πάμε αμέσω τώρα να ακούσουμε λίγη μουσική, διαφημίσει. ναι, λοιπόν, και επιστρέφουμε αμέσω μετά με τα άλλα θέματα τη επικαιρότητα.